Την πρότασή του για μπικτό πανεπιστήμιο με επικεφαλής μάνατζερ επενδυτή παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Ευρυπήρων Στυλιανίδης, μιλώντας το που στο συνέδριο που διοργάνωσε το Βρετανικό Συμβούλιο με τίτλο Εκπαίδευση και καινοτομία στον 21ο αιώνα, ανοίγοντας τα σύνορα στην επιχειρηματική αγορά. Κατά τον κύριο Στυλιανίδη, ο προπολογισμό τη χώρα μα επαρκεί για τη χρηματοδότηση περίπου 15 πανεπιστημίων από τα 15 που διαθέτουμε με συνέπεια να απειλούνται τα υπόλοιπα με κλείσιμο ή μαρασμό και να διακυβεύεται πλήρω στην πράξη η συνταγματική επιταγή για δημόσια δωρεάν παιδεία. Είναι μια ιδέα η οποία εφαρμόζεται στο εξωτερικό και ειδικά στι ΗΠΑ κατά κόρον. Βέβαια, θα πρέπει κανεί να δει πάντοτε τα υπέρ και τα κατά μια τέτοια πρόταση που θα μπορούσε να μα βγάλει από ένα διέξοδο οικονομικό, αλλά που θα έχει και άλλε συνέπειε μέσα στο Πανεπιστήμιο, εκτό από τι καλέ, πιθανόν και κάποιε κακέ. Παραδείγματο χάρη, θα μπορούν οι διοικήσει να βάλουν δίδακτρα. Το κράτο τι θα καλύπτει από όλα αυτά, εκτό από το ένα ισχυρό συμβούλιο που εντάξει, όλοι θέλουμε να έχουμε στα πανεπιστήμια θα πρέπει να καθοριστούν και ορισμένοι όροι ακριβή οι οποίοι θα διέπουν πλέον τη λειτουργία του Πανεπιστημίου για να μην μετακυλήσει σε ένα καθαρά ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Βέβαια, έχει και τα πλεονεκτήματα του ότι θα μπορεί να είναι πιο ευέλικτο, θα μπορεί να ζητάει πολύ πιο εύκολα πόρου. Εγώ όμω πιστεύω ότι με το νέο νόμο που ήδη έχει αρχίσει και εφαρμόζεται στα πανεπιστήμια, το 4009, θα μπορούσαμε και με αυτή τη μορφή να γίνουμε ανταγωνιστικοί, αρκεί όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα να συνειδητοποιήσει ότι πλέον η λειτουργία μας μόνο από κρατικούς προπολογισμού και μόνο από μία μισθοδίαιτη Διαχείριση δεν μπορεί πλέον να υπάρξει. Θα πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να βγούμε προς τα έξω, να αναζητήσουμε πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνουμε περισσότερο ανταγωνιστικοί, να γίνουμε περισσότερο ευέλικτοι, να βγούμε, όπως λέγαμε και παλαιότερα, στις όμορφες χώρες, ειδικά ως Δημοκρατία Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξαναποκτήσουμε μια δυναμική. Τι στάση παίρνετε εσείς πάνω σε αυτή την πρόταση η προσωπική μου στάση είναι ότι θα πρέπει κανείς να σταθμίσει τα υπέρ και τα κατά και πριν εφαρμόσει οτιδήποτε σε ένα τέτοιο εγχείρημα το οποίο είναι μεγάλο θα πρέπει να κάνει ξεκάθαρο στους κανόνες λειτουργίας. Γιατί ξέρετε ότι μπορεί να ακούγεται πολύ καλή ως ιδέα και στην εφαρμογή να αποτύχει. Σύμφωνα με το σχέδιο που προτείνει ο Υπουργό Εσωτερικών, αξιολογείται πιλωτικά η ηλική και άβλη αξία κάποιου ναή και μετοχοποιείται το 49% και διατίθεται σε ελληνικά ιδρύματα εφοπλιστέ επιχειρηματίε που θέλουν πραγματικά να επενδύσουν στην παιδεία. Ο ιδιώτη επενδυτή αναλαμβάνει και τον διοικητικό και το αναπτυξιακό management του Ιδρύματο, περιορίζοντα τον πρίτανη στην επιστημονική εκπροσώπηση και στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα.